Φίλες και φίλες των απολύτως και εντελώς φίλων τους, είμαι εδώ πέρα σε ένα ωραίο ξενοδοχείο στην Κόκου και διανύω την πρώτη εβδομάδα που το ποδαράκι μου είναι σε ανάρρωση. Τα πάει πάρα πολύ καλά, έχω ένα πολύ συνεργάσιμο πόδι. Η εξέλιξη είναι τεράστια, θετική κτλ. Θα ήθελα να πω ότι μία εβδομάδα τώρα ζω σαν άτομο με κάποια ειδική ανάγκη, έτσι λέγεται. Δεν ξέρω και τα political correct που έχουν βγάλει τα τελευταία χρόνια άτομα με ειδικές ικανότητες και όλα αυτά. Εγώ θα έλεγα ότι έχω μια ειδική ανάγκη αυτή τη στιγμή. Έχω ένα πρόβλημα με το πόδι μου και δεν μπορώ να κινηθώ. Και επειδή έχω αποφασίσει να κινούμαι έξω το δωμάτιό μου, αρχίζει η ζώνη του λυκόφωτος. Ένας άνθρωπος λοιπόν ο οποίος δεν μπορεί να κινηθεί από το σώμα του και πρέπει να κινηθεί γιατί θέλει. Δεν είσαι στο μέρος. Έχασες. Βγαίνοντας λοιπόν από το σπίτι σου και θέλοντας να πας να ταξιδέψεις, έρχεσαι αντιμέτωπος με τις αεροπορικές εταιρείες οι οποίες σου λένε «Αχ, δεν μπορείτε τώρα, έπρεπε να μας το πείτε 4 μέρες πριν». 4 μέρες πριν αρρωστήσω, πριν σπάσω το πόδι μου, έπρεπε να σας πω ότι έχω σπάσει το πόδι μου. Για πες μου, για συνέχισε. Ναι, γιατί κάνουμε κράτηση 4 μέρες πριν για κάποιον που έχει πρόβλημα. Λέω, πρέπει να μεταφερθώ με φορείο. Φορείο, ναι. Πρέπει να αγοράσετε 6 εισιτήρια. Λέω, δεν ακούω καλά. Είχε πάρα πολύ το 0. Τι εννοείς, 6 εισιτήρια για να μπορέσουμε να τα κάνουμε τα καθίσματα, να τα ισοπεδώσουμε και να βάλουμε το φορείο πάνω. Μάλιστα. Αν δεν θέλω να αγοράσω 6 εισιτήρια, δηλαδή είμαι μόνη μου και δεν θέλω να πάρω 6 εισιτήρια, τι κάνω. Θα σας βάλουμε με το αναπηρικό καροτσάκι στη θέση σας. Άλλο, πάρα πολύ ωραία. Και μετά άλλο, το πόδι μου δεν πρέπει να είναι κάτω. Δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην είναι κάτω. Τι γίνεται. Πρέπει να είναι κανονικά κάτω. Ναι, δεν γίνεται, είναι φρεσκοχειρουργημένο. Δεν μπορείτε να ταξιδέψετε. Πάει το αεροπλάνο. Πάμε στο πλοίο. Μπαίνουμε στο πλοίο. Γεια σας, υπάρχει ασανσέρ. Υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει πρόσβαση. Ορίστε. Υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει πρόσβαση. Είναι μακριά, είναι μέσα στο γκαράζ, πολύ. Ναι, εγώ πώς θα ανέβω. Σε ανεβάσουμε εμείς τους χιλιόμενους του καροτσάκι. Λέω, παρακαλώ, θα με ανεβάσετε 4 άγνωστοι άντρες που δεν σας ξέρω, δεν σας είδα. Από μια κυλιόμενη σκάλα με το καροτσάκι. Ναι, το κάνουμε κάθε μέρα. Τι με νοιάζει εμένα. Άμα σου πέσω κατά λάθος και διαλυθώ, δεν υπάρχει πολιτισμένος τρόπος να με βάλεις κάπου. Δεν υπάρχει, όχι. Τα σανσέρ που λέτε είναι πολύ βαθιά. Και είναι φορτηγά τώρα μπροστά, τα λύκεις, καταλαβαίνεις. Μάλιστα, να κατέβω από το πλοίο. Α, τη βρούμε τη λύση, ρε παιδί μου. Όπως. Θα κινητοποιήσουμε τη σκάλα την κυλιόμενη. Εντάξει. Και εσύ με τις πατερίτσες θα κάνεις μια προσπάθεια να μείνεις ακίνητη πάνω. Θα είναι ένας μπρος, ένας πίσω. Θα κινητοποιήσουμε τη σκάλα και λίγα δευτερόλεπτα πριν θα την ακινητοποιήσουμε πάλι. Ότι δηλαδή ένας άνθρωπος με σπασμένο πόδι, δεν θα πω τίποτα παραπάνω, ένας άνθρωπος με κάποιο άλλο πρόβλημα, με ένα σπασμένο πόδι και χειρουργημένο, το οποίο πρέπει να είναι ψηλά, γιατί είναι πρώτα 24 ώρα της επέμβασης, δεν μπορεί να μεταφερθεί από το ένα μέρος της Ελλάδας στο άλλο μέρος της Ελλάδας, είναι σαν ένα κακό ανέκδοτο, σαν ένα μαύρο κατά μαύρο αστείο. Άκου τώρα, έκανα ολόκληρο επεισόδιο του MacGyver για να ανέβω, να μπω από το λιμάνι στο πλοίο. Πάμε στα ξενοδοχεία τώρα. Ναι, γεια σας, έχετε δωμάτιο αμέα, φυσικά. Αλήθεια, έχετε αυτό με τις μπάρες στο μπάνιο. Ωραία, βεβαίως, τι νομίζετε. Μπαίνουμε μέσα. Αν είχα ένα καροτσάκι ελαφρώς πιο επαγγελματικό, δεν θα χώραγα να μπω στο μπάνιο. Μπαίνοντας στο μπάνιο, το σίδερο το οποίο έπρεπε να κρατήσω για να κατουρίσω στην τουαλέτα ήταν σφινωμένο εδώ πίσω και καθώς το κατέβαζα υπήρχε 99% κίνδυνος να πάθω θλάση στο αυτό το χέρι, στον ώμο αυτό που προσπαθούσα και σε αυτό που θα δεχόταν την πίεση. Το οποίο ήταν σφινωμένο στον υπέρ ανάμεσα. Δεξιά δεν υπήρχε για να κρατηθώ, όχι βέβαια, για τη μια θα κρατηθείς. Και αν είναι αυτή σπασμένη, την έκατσες. Αχα! Έπεσε την πλευρά που ήταν σπασμένη, τώρα τι θα κάνουμε, δεν θα μείνει, θα μείνει εκεί, να χαίρεις για πάντα. Λοιπόν, σηκώνομαι. Το μπάνιο μέσα, ποιο είναι το αμαία. Έχει καρεκλάκι. Ποιο είναι αυτό το καρεκλάκι που θα κάτσει πάνω η καγιά και θα σπάσει. Α, δεν σπάει. Θες να έρθει να δοκιμάσεις εσύ, λέω. Για πες μου τη γνώμη σου. Ξενοδοχείο, έχετε ράμπα. Όχι. Τι, το ξενοδοχείο μας από όλες τις μεριές έχει πρόσβαση μόνο με σκάλες. Μάλιστα. Δηλαδή το ξενοδοχείο σας δεν μπορεί να δεχτεί κανένα άτομο που να έχει πρόβλημα. Ναι, δυστυχώς. Περαστικά τα μάθαμε ότι χτυπήσατε. Δηλαδή, που θα πάρεις την απόφαση να μείνεις στο σπίτι σου, χειροπόδα δεμένος, να μην σηκωθείς, ή αν πάρεις την απόφαση να σηκωθείς γιατί δουλεύεις, γιατί γουστάρεις, γιατί δεν θες να μείνεις μέσα, με το οκέι των γιατρών πάντοτε, έτσι, δεν λέμε να κάνεις του κεφαλιού σου, την έβαψες. Αρχίζει η αλήκηση στη χώρα των θαυμάτων.
Δεν μπορείς να μπεις, να βγεις από εδώ, δεν μπορείς να μπεις εκεί. Δεν μπορείς να ταξιδέψεις, δεν μπορείς να μεταφερθείς. Δεν μπορείς παρά μόνο να ανοίγει το ήξερες πριν τραυματιστείς. Αν είχες κάποιες ικανότητες του Νοστράδαμου, είχες μασίσει δάφνες και μπορούσες να φανταστείς ότι εσύ Τετάρτη 25 Αυγούστου θα είσαι άρρωστος. Άρα λοιπόν από Τετάρτη 21 κλείνεις το αεροπορικό σου για να πάνε όλα καλά. Παιδιά, sorry, τι συμβαίνει? What happens? Δεν ξέρω, δεν είμαι πολύ ευχαριστημένη από την κατάστασή μου αυτή με το τραυματισμένο πόδι και από την Ελλάδα. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ αποφάσισα να δουλέψω. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ίσως σας παραθέσω μερικά στιγμιότυπα. Είναι δύσκολα, πολύ δύσκολα. Δύσκολα να κάνει κανείς κάτι που κάτι στην πλειοψηφία, στην πλειονότητα δεν γίνεται. Αυτό που λέω είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν κάνεις κάτι που δεν ανήκει σε μια πλειονότητα, τότε την έκατσε στη βάρκα. Είτε αν είσαι άνθρωπος που έχει κάποιο πρόβλημα, είτε αν είσαι άνθρωπος που έχει κάποιο σωματικό πρόβλημα για λίγο καιρό, για πάντα, και αποφασίζεις να δράσεις κανονικά. Γιατί μάλλον τα άτομα τα οποία έχουν κάποιο κινητικό πρόβλημα, είναι στην κατηγορία ότι αφού έχεις κινητικό πρόβλημα, ότι πάει να κουνηθείς μάγκα. Κάτσε σπίτι σου. Τι ήρθες εδώ πέρα, είσαι και βάρος, ας πούμε. Καταρχήν δημιουργείς ουρές κτλ. Η κατάσταση είναι τραγική. Όταν πήγα να περάσω έναν δρόμο με ένα καροτσάκι, αντιλήφθηκα ότι δεν υπήρχε διέξοδος από πουθενά και ότι για να πάω από απόσταση από εδώ εκεί έπρεπε να κάνω 300 μέτρα κύκλο. Γιατί ήταν όλα κλειστά. Οι ράμπες δεν είναι τόσο βοηθητικές όσο νομίζετε. Οι κραδασμοί που έχουν καθώς μπαίνεις και καθώς βγαίνεις είναι τεράστιοι. Δεν υπάρχει τίποτα. Και θα μου πεις τώρα, το είδες τώρα, το είδα, ναι. Δεν θέλω να είμαι ψεύτρα. Δεν θέλω να πω ότι, από πριν, ότι το είχα δει από πριν. Εγώ από πριν νόμιζα ότι κάθε τετράγωνο έχει δύο ράμπες. Έχει. Για πάνε να τις δεις. Πρώτον, είναι ελεύθερες. Και δεύτερον, είναι κανονικές ράμπες. Έχουν πρόσβαση. Ή ήταν τα νεύρα του μποτιλιαρίσματος στο κάποιον που προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα για να κατέβει. Δεν ξέρω. Η άλλη πλευρά είναι αλλιώς. Η από εδώ πλευρά είναι αλλιώς. Η από εκεί πλευρά είναι τελείως αλλιώς. Τέλος πάντων. Αυτά και άλλα πολλά στο δελτίο των 9. Τσάω.